πάνε να τα πάρουν όλα. Ξεκίνησε τρομερή ρωσική επίθεση στο μέτωπο λιμάν Κουπιάνσκ όσο περικυκλώνεται η Αυντίευκα. Πολλαπλά χτυπήματα για τους Ουκρανούς. Λίγο πριν περικυκλώσει ολοκληρωτικά την πόλη της Αυντίευκα, ο ρωσικός στρατός λοιπόν ξεκίνησε παράλληλες εφόδους στις επιχειρησιακές κατευθύνσεις του λιμάν και του Κουπιάνσκ. Τις πληροφορίες αυτές μεταδίδει ο συνταγματάρχης στρατηγός Ολεξάνδρε Σύρσκι, διοικητής των επίγειων δυνάμεων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, και ο καπετάνιος Ήλια Γευλάς, αξιωματούχος τύπου των δυνάμεων της Ουκρανίας στον Νότο. Κατά τους δύο τελευταίους μήνες, σημειώθηκε μία μείωση στην δραστηριότητα των ρωσικών δυνάμεων σε αυτόν τον επιχειρησιακό άξονα. Γιατί ήταν απαραίτητο για τους Ρώσους να συγκεντρώσουν δυνάμεις σε αυτόν τον τομέα του μετόπου πριν ξεκινήσουν μία μεγάλη επίθεση. Ωστόσο, η στιγμή αυτή φαίνεται πως έχει έρθει, οι δυνάμεις του Πούτιν είναι έτοιμες για κάτι τρομερό σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος στόχος της νέας επιχείρησης είναι η περικύκλωση της πόλης του Κουπιάνσκ και η προσέγγιση της όχθης του ποταμού Όσκιλ. Βέβαια, ο Σύρσκι δηλώνει έτοιμος να υπερασπιστεί τα εδάφη που κρατούν σήμερα οι Ουκρανοί. Κάθε ημέρα, ο εχθρός εξαπολύει δεκάδες επιθέσεις, υποστηριζόμενες από θωρακισμένο εξοπλισμό, ολμοβόλα και πυροβόλα έναντι των θέσεών μας, έγραψε ο Σύρσκι. Ωστόσο, οι στρατιώτες μας ήταν προετοιμασμένοι για αυτή την εξέλιξη των γεγονότων και μάχονται πίσω. Ο εχθρός σημειώνει σημαντικές απώλειες και μέχρι στιγμής δεν έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία. Από την άλλη, ο Ήλια Γευλιάς ανέφερε πως ο ρωσικός στρατός παράταξε μονάδες από την 6η και την 20η στρατιά συνδυασμένων όπλων, όπως και από την 1η στρατιά αρμάτων μάχης. Η μάχη για το Κουπιάνσκ είναι μια μάχη συνδυασμένων όπλων, η οποία αφορά την συμμετοχή αεροσκαφών από την ρωσική και την ουκρανική αεροπορία στρατού, όπως και τις τακτικές πολεμικές αεροπορίες των δύο στρατοπέδων. Τις τελευταίες 24 ώρες παρατηρήθηκαν 25 έφοδοι σε αυτή την περιοχή, με τις ρωσικές προσπάθειες να εστιάζουν στους οικισμούς Σινκόφκα, Ιβάνικα, Μακίβκα και την Πρόβα. Για να το θέσουμε με απλά λόγια, οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθετικές δράσεις τους κατά μήκος όλου του μετόπου, μήκους 120 χιλιόμετρων μεταξύ των αξώνων Λιμάν και Κουπιάνσκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.